οι συλλογικοί φορείς εθελοντικής αιμοδοσίας των Ιωαννίνων σε συνεργασία με άλλους φορείς που σχετίζονται με την εθελοντική αιμοδοσία συμμετέχουν για 21η συνεχή χρονιά στην Πανελλήνια Λαμπαδιδοδρομία. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Πάρκο Έγλη απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο. Οι λαμπαδιδρόμοι θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα στις 6.30 το απόγευμα από την πλατεία Μαβίλη στο Μόλο και από την Οδό Δομπόλη στο Παλιό Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης. Στις 7 θα φτάσουν στο Πάρκο Έγλη όπου θα ανάψουν το βωμό και θα υπάρξουν σύντομοι χαιρετισμοί. Στο χώρο του πάρκου, όπου θα καταλήξει η λαμπαδιδρομία, θα πραγματοποιείται από τις 4.30 μέχρι τις 8 το απόγευμα ανοιχτή αιμοληψία. Η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών, που πραγματοποιείται φέτος για 21η συνεχή χρονιά στα Γιάννενα, είναι η πιο σημαντική εκδήλωση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι η εκδήλωση με την οποία προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να συνεργαστούμε, να κάνουμε συνεργασίες με τοπική αυτοδιοίκηση και με όλους τους εθελοντικούς φορείς κάθε περιοχής, για να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα στη δουλειά μας. Είναι η εκδήλωση η οποία μας έφερε κοντά στους παγουρίστες, στον Ερυθρό Σταυρό, στο ΚΕΘΕΑ και σε ένα σωρό άλλους φορείς στην πόλη μας. Η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία αυτή την περίοδο διατρέχει όλη την Ελλάδα. Ξεκίνησε από 28 Ιουλίου από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και θα καταλήξει 20 Οκτώβρη στην Καστοριά, εκεί όπου λαμβάνει χώρα η Αμφικτιονία, το ετήσιο συνέδριο των εθελοντών αιμοδοτών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Η συμμετοχή ξεκινάει βεβαίως από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και από τον πρόεδρο, τον Δ. Αντώνιο Βιερινό, που είναι πρωτοστάτης στην Λαμπαδιδοδρομία, μαζί με την ΠΟΣΕΑ. Στα Γιάννενα, όπως γνωρίζουμε, θα γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα 6.30 απέναντι από τα δικαστήρια στο Πάρκο Έγκλη. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ ύψιστη σημασίας αγαθό η αιμοδοσία και θα πρέπει όλοι όσοι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό να είμαστε παρόντες το απόγευμα της Δευτέρας, να είμαστε εκεί, να δώσουμε το σήμα, να δώσουμε το μήνυμα στους συνανθρώπους μας ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι απαραίτητη, πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας και θα πρέπει να γίνει κομμάτι της ζωής μας. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την λαμπαδιδοδρομία, θα περάσουμε και αυτό το μήνυμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη Δευτέρα το απόγευμα και το κέντρο αιμοδοσίας στο Πάρκο Έγλη, το οποίο έστω και προσωρινά αυτή την περίοδο μας έχει παραχωρηθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει μόνιμο. Και βεβαίως την ίδια ώρα θα γίνεται και η αιμοδοσία από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ, όπου ο καθένας θα μπορεί να δώσει αίμα και να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Κύριε Καλέφτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται έστω και με αυτόν τον τρόπο ένα κέντρο αιμοδοσίας μέσα στην καρδιά της πόλης, ένα έτοιμά σας το οποίο θέλετε πάρα πολύ καιρό και που η Δημοτική Αρχή το υλοποιεί. Το μας βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς τη Δημοτική Αρχή δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε στην παρούσα φάση. Τέτοια πρωτοβουλία άλλωστε είναι και στη φιλοσοφία της απεξάρτησης και του ΚΕΘΕΑ η αλληλεγγύη και η συμμετοχή, γιατί πιστεύουμε ότι οι στόχοι που θέτονται είτε από εμάς είτε από οποιονδήποτε άλλο φορέα πάντα επιτυγχάνονται με την συνύπαρξη και με την αλληλεγγύη. Όταν η φλόγα της αγάπης περνάει από κάθε γωνιά της Ελλάδος και βλέπουμε χαμόγελα παιδιών, ανθρώπων που προσφέρουν το αίμα τους, δεν έχει παραπόνο να ελπίζουμε. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, ευχαριστούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, τον Ερυθρό Σταυρό, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και όλους τους φορείς ανά το Πανελλήνιο που συμμετείχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια, ώστε η χώρα μας να γίνει αυτάκι σε εθελοντικό αίμα, ώστε να μην λείψει από κανένα. Και φέτος η εθελοντική ομάδα των Παγουρίστας θα είναι παρόντες στην Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Η πιο σπουδαία πράξη αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε σε όλους τους συνανθρώπους μας, σε όλους τους συμπολίτες μας και στην πόλη των Ιαννίνων, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι, οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ.